Πραγματικά αυτή η εικόνα μου ξυπνάει απίστευτες αναμνήσεις. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Ναι, έχουμε δεύτερο Fireball και συγκεκριμένα το πρώτο Fireball που αγόρασα ποτέ για να ξεκινήσω να μαθαίνω κόλπα το 2006, όταν μου κόπηκε το Giant Boulder, το ποδήλατο που χρησιμοποιούσα τότε για το να κινήσουμε μέσα στην πόλη. Πολύ περιληπτικά για όποιον δεν γνωρίζει την ιστορία. Alright, let's do this one last time. Αυτό ήταν το πρώτο μου Fireball, με το οποίο όπως είπα ξεκίνησα να μαθαίνω κάποια βασικά κόλπα. Αλλά περίπου μετά από 2 χρόνια καθημερινής καταπώνησης μου κόπηκε, ή τουλάχιστον ξεκίνησε να σχηματίζεται ρογμή, στις κολλήσεις του πλαισίου κάτω από τη σέλα. Παρόλο που το κόλλησα και συνέχισα να προπονούμε, επειδή εκείνο ήταν η medium large έκδοση, δηλαδή η μεγάλη έκδοση του Fireball, αποφάσισα να μεταβώ στην small medium έκδοση του συγκεκριμένου πλαισίου, μιας και έφερνε λίγο περισσότερο σε trial. Εκείνο λοιπόν το small medium Fireball με εξυπηρέτησε αρκετά και απέκτησα ορισμένες πολύ ικανοποιητικές βάσεις, θα έλεγα. Ωστόσο, ποτέ δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει ένα κανονικό trial ποδήλατο. Και αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που ενώ ήταν πλήρως λειτουργικό, το άφησα στην άκρη όταν παρέλαβα το πρώτο μου καθεαυτού street trial ποδήλατο το 2009, το οποίο φυσικά δεν ήταν άλλο από το Inspired for Play. Παρ' όλα αυτά, περίπου 8 χρόνια αργότερα, αποφάσισα να αξιοποιήσω εκ νέου εκείνο το small medium πλαίσιο του Fireball που είχα αφήσει στην άκρη, στείνοντάς το εξ ολοκλήρου από την αρχή. Όλο το στήσιμο και τις προκλήσεις που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια αυτού μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο βίντεο εδώ. Δυστυχώς όμως, μόλις 1 χρόνο αργότερα ήρθε η μέρα που το αποχωρίστηκα, διότι κάποιος, μέχρι και σήμερα άγνωστος, μου το έκλεψε από το κέντρο της Πάτρας μέρα μεσημέρι κυριολεκτικά. Δεν θα επεκταθώ ιδιαίτερα σε αυτό, όλη την ιστορία με τα δίκαιτα post του ατυχούς αυτού συμβάντος μπορείτε να τα δείτε σε αυτό το βίντεο. Κατόπιν αυτού, περίπου 5 χρόνια ακόμα αργότερα, αποφάσισα να προμηθευτώ ένα ακριβώς ίδιο πλαίσιο Fireball, small medium, από έναν από εσάς και να το στήσω ξανά κομμάτι-κομμάτι από την αρχή, απλά επειδή ήθελα. Το αποτέλεσμα του εκ νέου εκείνου στισήματος είναι αυτή εδώ η κατά με υπερπαραγωγή. Και φυσικά όλα τα απαιτητικά στάδια από τα οποία πέρασα, τις χειροποίητες custom λύσεις σε προβλήματα συμβατότητας που εφάρμοσα, καθώς και όλη τη διαδικασία του βαψίματος από τον Ανδρέα του Athens Custom Bicycles που μου το έβαψε, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε αναλυτικά σε αυτήν εδώ την playlist. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο σήμερα, όπου έχω ένα πλήρως λειτουργικό και αξιόπιστο Mongoose Fireball και το πρώτο μου medium large πλαίσιο του Fireball κρεμασμένο στον τοίχο τα τελευταία περίπου 16 χρόνια. Ναι, μεν αποφάσισα να το στήσω ξανά, αλλά όχι στο 100% και ούτε προφανώς να το χρησιμοποιήσω πάλι. Τι εννοώ με αυτό? Αποφάσισα να το κάνω ανακατασκευή, μαζεύοντας όλα τα αυθεντικά εξαρτήματα που είχε πάνω τότε το 2006 όταν το αγόρασα, τα οποία μου έχουν απομείνει εδώ και μέχρι εκεί. Σκοπός είναι να μην βάλω τίποτα έξτρα. Και όπου φτάσει. Οι εργασίες που κάνει μέχρι στιγμής είναι οι εξής. Σε πρώτη φάση, προφανώς, το έβαψα. Ακριβώς όπως ήταν από το εργοστάσιο, με ακριβώς τα ίδια γραφικά. Στη συνέχεια, μετά από ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας του γκαράζ, κατάφερα να εντοπίσω και να ανασύρω στην επιφάνεια από τα κουτιά αποθήκης μεταχειρισμένων περιφερειακών που έχω εδώ, τα αυθεντικά μεσαία τριβή, πεταλιέρα, μπάσκαρτ και μπροστινό γρανάζι, τα οποία όπως βλέπετε έχω ήδη τοποθετήσει. Επίσης και τα πετάλ είναι τα αυθεντικά που είχε επάνω όταν το πήρα, τα οποία παρεπιπτόντως προηγουμένως τα είχα επιστρατεύσει για αυτό το στήσιμο, αλλά μιας και ήθελα να βάλω άλλα σε αυτό έτσι κι αλλιώς, τα πήρα πίσω, τα έβαψα εκ νέου στο χρώμα που ήταν αρχικά και ακολουθώντας το σενάριο εργοστασιακής ανακατασκευής, τα φόρεσα και αυτά εδώ. Τώρα, προσπερνώντας το seat clamp και τον μπαστουνόσελο, περνώντας στο μπροστινό μέρος, βρήκα και τον αυθεντικό λαιμό μαζί με τα ποτήρια και τα φρένα, αλλά όσον αφορά την ανάρτηση, εάν θυμάστε, προηγουμένως την είχα χρησιμοποιήσει για να φτιάξω αυτό το φωτιστικό που είχα στο δωμάτιό μου. Αρχικά, rest in pieces πλέον έγινε το φωτιστικό, γιατί το διαμέλισα προκειμένου να πάρω πίσω την ανάρτηση και να την επιστρέψω σε αυτό το στήσιμο. Πρώτο βήμα για να γίνει αυτό ήταν να βάψω εκ νέου την ανάρτηση και αυτήν ακριβώς όπως ήταν και πρώτα από το εργοστάσιο. Ο τρόπος που το πέτυχα αυτό ήταν να βρω το τότε λογότυπο της Duro και με τη βοήθεια του Ανδρέα από το Athens on Bicycles, ο οποίος σχεδίασε την αρνητική του μάσκα ώστε να περαστεί το λογότυπο επάνω στην ανάρτηση ως αερογραφία, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που εάν δεν το ξέρεις, δεν θα καταλάβεις ποτέ ότι έχει υποστεί τέτοιες τροποποιήσεις.
Εδώ όμως έρχεται η πρώτη πρόκληση. Όταν πήρα αρχικά την ανάρτηση από το ποδήλατο για να την κάνω φωτιστικό, επειδή το στήρερ ήταν στο Θεό πραγματικά, χρειάζονταν να το κόψω για να γίνει πιο καλέσθητο το αποτέλεσμα του φωτιστικού. Που σημαίνει πως είχε γίνει αρκετά κοντό και για να γίνει συμβατό πάλι με το πλαίσιο, έπρεπε να το φέρω στο ύψος που ήταν και πριν. Επειδή όμως όσο και να το τραβούσα δεν επανερχότανε και καλώς ή κακώς δεν διαθέτουμε κουμπί αναίρεσης στην πραγματική ζωή, χρησιμοποίησα ακριβώς κατά 99% τουλάχιστον την ίδια τεχνική που χρησιμοποίησα για να επεκτείνω και το στήρερ του πυρουνιού αυτού του Fireball, το οποίο επίσης ήταν κοντό. Προμηθεύτηκα λοιπόν αυτό εδώ το συμπαγές, όπως βλέπετε, κομμάτι σωλήνα, το οποίο με τη βοήθεια του τόρνου θα έπαιρνε τη μορφή που έπρεπε ώστε να προσαρμοστεί επάνω στο ήδη υπάρχον στήρερ. Και μετά λοιπόν από όλες αυτές τις κατεργασίες, το τελικό προϊόν, όπως και το προηγούμενο, μπήκε σφινοτά μέσα στο στήρερ. Σε αυτό το σημείο, με την ανάρτηση και αυτήν φορεμένη, το στήσιμο με ό,τι αυθεντικά εξαρτήματα υπήρχαν, ολοκληρώθηκε. Το τιμόνι μου είχε κοπεί κάπου στα μέσα του 2007 και δυστυχώς τα κομμάτια του δεν τα έχω πλέον. Γι' αυτό πήρα απλά ένα κομμάτι αλουμινένιου σωλήνα, απλά και μόνο για να κρατάει τα φρένα. Όσον αφορά τους τροχούς, τα στεφάνια αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτού του τραπεζιού που δεν θα ήθελα να διαλύσω, η αλήθεια είναι. Ενώ τα κέντρα δεν έχω την παραμικρή ιδέα που βρίσκονται. Όπως και να έχει, αυτή η εικόνα μου ξυπνάει απίστευτα πολλές αναμνήσεις, όμορφες και άσχημες στιγμές, επάνω και πιο πέρα από το ποδήλατο, μερικές φορές, αν είχα πτώσει. Αλλά αν και δεν θα ολοκληρωθεί τελείως στο 100%, ήθελα πραγματικά να κάνω αυτές τις ενέργειες και να το φέρω σε αυτή την κατάσταση. Και σχεδόν 18 ολόκληρα χρόνια μετά από την ημέρα που το πρωτοαγόρασα, είναι και επίσημα αναπόσπαστο έκθεμα του μουσείου μου. Κάπως έτσι όμως θα κλείσω και το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Ελπίζω πραγματικά να το βρήκατε ενδιαφέρον και να σας άρεσε. Αφήστε μου κάτω τα σχόλιά σας, γιατί μου φτάνει αρκετά όπως έχουμε πει. Και φυσικά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.